βρισκόμαστε έξω από το κτίριο του ΑΣΨΙΡΟΥ, το οποίο βρίσκεται υποκατάληψη. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Σιμιτσή Στράτο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ, ο οποίος θα μας πει τον λόγο της κατάληψης. Κύριε Σιμιτσή, γιατί βρίσκεστε σήμερα εδώ? Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί καταρχήν συμμετέχουμε στον αγώνα που έχει ξεκινήσει η ΓΕΝΟΠ από τη Δευτέρα το πρωί 20 του μηνός. Με επαναλαμβάνομαι 48 ώρες και είμαστε κάθετα αντίθετοι στο ξεπούλημα της δημόσιας γενικά περιουσίας συν της ΔΕΗ που είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι. Δηλαδή μαζευτήκαμε σήμερα εδώ όλος ο κόσμος εδώ πέρα γιατί δεν πρέπει να πληρώνουμε εμείς τα κλεμμένα που φάγανε άλλοι και τα σπασμένα να τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Έτσι, ήδη λοιπόν ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα τα ξημερώματα και κάναμε μία κατάληψη στην εμπορία της ΣΥΡΟΥ στο κατάστημα πωλήσεων, Δευτέρα και Τρίτη. Δύο μέρες ήταν το κτίριο υποκατάληψη, οπότε δεν υπήρχε συναλλαγή με κανένα καταναλωτή. Και σήμερα το πρωί αποφασίσαμε να έρθουμε στο ΝΑΣΠ ΣΥΡΟΥ για να κάνουμε κατάληψη εδώ. Όπως βλέπετε, από το πρωί, από τις 5 η ώρα είμαστε εδώ και έχουμε... Είναι υποκατάληψη το κτίριο με τα αιτήματα αυτά που τα ξέρει όλος ο κόσμος. Πλήττουν όλα τα μέτρα και εμάς τους εργαζόμενους. Με το πρώτο μνημόνιο μας πήρανε ήδη 4 μισθούς. Συν που έχουν βγάλει κόσμο και τον έχουν πετάξει λες και είναι μπάζα και σκουπίδια. Και με το δεύτερο μνημόνιο τώρα τούτο εδώ που πάνε να περάσουν, πάνε να μας αφαιρέσουν άλλους 2 μισθούς συν τον κόσμο που θα απολυθεί. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κατάληψη? Η κατάληψη ακόμα δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει, γιατί οι απεργίες είναι 48 ώρες επαναλαμβανόμενες και πόσο θα διαρκέσει δεν ξέρουμε. Υπάρχει περίπτωση να υπάρξει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος και στη ΣΥΡΟ? Από ότι προσπαθούν τα κανάλια όλα και στην Αθήνα και εδώ δεν ξέρω τι γίνεται, έχουν περάσει ένα μήνυμα ότι η τεχνική ή το σωματείο κατεβάζει το διακόπτη. Εμείς ποτέ δεν έχουμε κατεβάσει διακόπτη για να κλείσουμε το ρεύμα, γιατί τον κόσμο το θέλουμε μαζί μας. Είμαστε στο πλευρό του κόσμου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και εκείνος και έτσι ζητάμε και εμείς ο κόσμος να έρθει μαζί μας. Δεν κατεβάζουμε λοιπόν διακόπτη. Εμείς αν γίνει κάποια περικοπή, το 10% που δίνει ο νόμος νόμιμα, το οποίο αυτό το διαπραγματευόμαστε εδώ να δούμε αν θα το καταφέρουμε να γίνει μόνο το 10% που είναι βάση νόμου. Θα υπάρξουν όμως ανακοινώσεις σε περίπτωση που κοπεί το ρεύμα, γιατί βρισκόμαστε και σε τουριστική περίοδο και ο κόσμος αναρωτιέται. Είναι και οι επιχειρηματίες που ταλαιπωρούνται και διαμαρτύρονται. Βεβαίως θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Όταν ρυθμιστεί να γίνει η περικοπή το 10%, οπωσδήποτε η επιχείρηση, η ΔΕΗ, θα βγάλει ανακοινώσεις για να ενημερώσει τον καταναλωτή, το καταναλωτικό κοινό. Θα τους ενημερώσει. Οπότε δεν γίνεται τίποτα αυθαίρετα. Παραμένετε λοιπόν δυναμικά εδώ και διεκδικείτε αυτά που βεβαίως δεν θέλετε να κοπούν. Βεβαίως. Παραμένουμε εδώ δυναμικά μέχρι να δούμε πώς... Είμαστε στο δρόμο, έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς με την κυβέρνηση και με την Τρόικα και θα τους κλείσουμε τους λογαριασμούς στους δρόμους. Δεν φεύγουμε από εδώ αν δεν κλείσουμε τους λογαριασμούς με την κυβέρνηση και με την Τρόικα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει.